Γεια σας πολύ φίλοι μου. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε υποκατηγορίες στο blog. Τι εννοώ. Μισό λεπτό να σας δείξω ένα blog που έχω φτιάξει. Όχι, διαγράψω αυτά εδώ πέρα. Δεν τα χρειάζομαι πλέον. Πού είμαστε. Εδώ είμαστε. Θα σας δείξω ένα site με προγνωστικά που έχω. Αν θέλετε για προγνωστικά, μπείτε εδώ. Με γκαμπέτ πατήστε. Πάνω θα μας βγάλει. Στο Google. Λοιπόν. Βλέπετε εδώ πέρα, το έχω φτιάξει αρκετά ωραίο μπορώ να πω. Και βλέπετε ότι αν πατήσω διάφορα. Βλέπετε ότι κατεβαίνει από κάτω και λέει καιρός, τζίρο στοιχήματος, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ή αν πατήσω ειδήσεις μπάσκετ, μας λέει τις ομάδες. Πόλο έχω βάλει εδώ, ειδήσεις ποδοσφαίρου. Τα στοιχήματά μας, επιτυχίες κουβάδες. Αν θέλετε δηλαδή κατεβαίνει έτσι κάτω. Πρέπει, επειδή εγώ δεν ξέρω τον τρόπο που από HTML και δεν ασχολούμαι ενώ γίνεται, να σας δείξω τον εύκολο τρόπο. Θα πάτε στο B Template. Θα υπάρχει link στο description. Και μισό λεπτάκι, B Templates. Και θα προσπαθήσετε να βρείτε ένα template το οποίο θα περιέχει και αυτό το μενού που κατεβαίνει προς τα κάτω, τέλος πάντων. Λοιπόν, κάντε μια ματιά γρήγορα, μπορούμε να δούμε για παράδειγμα να καταλάβουμε ότι αυτό πέρα το template έχει σίγουρα πίσω τέτοιο. Και αν θέλουμε να το τσεκάρουμε, πατάμε demo. Περιμένουμε λίγο, με συγχωρείτε για το θόρυβο που γίνεται. Και βλέπετε ότι κατεβαίνει κάτω τέτοιο. Δεν είναι δύσκολο να το βρείτε, να καταλάβετε βασικά. Από το B-Templates είναι πολύ καλό site αυτό για templates. Να κάνουμε πάλι μια φορά μια γύρω, να δείτε ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο. Αυτό πέρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν έχουν να κατεβαίνει προς τα... Αυτό πέρα για παράδειγμα έχει, δείτε. Αν πατήσουμε preview, κοιτάξτε τώρα τι έχει αυτό. Βλέπετε ότι έχει και κατεβαίνει προς τα κάτω. Τέλος πάντων, για παράδειγμα ότι θέλουμε να πάρουμε αυτό το template και να το τοποθετήσουμε στο site μας, για να έχουμε και το οριζόντιο μενού. Μιας και δεν ξέρω από HTML σας λέω, πρέπει να αλλάξουμε αναγκαστικά το template. Λυπάμαι. Λοιπόν, θα πατήσουμε download, θα κατεβάσουμε λέει το template. Το ανοίγουμε με το Winner. Πάμε, αν δεν έχουμε Mac, επιλέγουμε το άλλο που θα μας πει εδώ κάτω, όχι Mac. Και το αφήνουμε προς το παρόν στην άκρη αυτό, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε στο Blogger. Μισό λεπτό να βρω ένα blog το οποίο το έχω παρατήσει. Μισό λεπτάκι. Αυτό για παράδειγμα. Το είχα φτιάξει για την ιστορία βιβλίου, αλλά το παράτησα, δεν ασχολήθηκε ποτέ. Λοιπόν, θα πάμε πρότυπο. Και μετά επεξεργασία HTML. Με συγχωρείτε αν τελείωσε το βίντεο το προηγούμενο. Επεξεργασία HTML. Περιμένω να φορτώσει. Κάτι έχει γίνει άνατο. Εδώ πέρα είναι το HTML. Άμα ξέρετε να δουλεύετε HTML, είστε και ο πρώτος. Εγώ δεν ξέρω, οπότε δεν πειράζει. Και ξαναεπιστρέφουμε εδώ πέρα πάλι στο zip file που έχουμε εδώ. Και βλέπουμε ότι αφού σας είπα ότι... μισό λεπτό, γιατί έκανα βλακεία τώρα. Πού είναι τώρα? Σε πρέπει να ξαναβρω πάλι το template, γιατί... Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα πάμε αυτό. Είπαμε, πατάμε download εδώ πέρα, στο template άμα μας αρέσει πάρα πολύ. Πρέπει να θέλω αυτό. Ας βάλουμε αυτό εδώ πέρα, είναι που μου αρέσει πιο πολύ. Πατάμε demo. Να δούμε αν μας αρέσει. Βλέπετε ότι, όπως είπα, έχει κάθετο μενού. Πατάμε download εδώ πάνω. Download πατάμε εδώ. Το ανοίγουμε με το Winrar. Και πατάμε μετά, όχι στο Mac, εκτός και έχετε Mac αλλά δεν νομίζω. Οπότε πατάμε στο Game Zone που είναι το όνομα του template. Και μετά θα δούμε ότι μας έχει Without Slider, χωρίς το Slider. Το Slider είναι αυτό πέρα με τις εικόνες που έχει. Αν δεν ξέρετε HTML, αφήστε το στην άκρη, μην βάλετε Slider. Εγώ είχα μπλέξει να βάλω Slider και έφαγα μια μέρα και στο τέλος το κατάφερα. Βάλτε Without Slider, εδώ πέρα με το Slider. Βάλτε Without Slider, πάρτε αυτό το αρχείο
Και κάτω extract στην επιφάνεια εργασίας. Από συμπίεση δηλαδή. Τώρα να κλείσω και αυτό. Αυτό πέρα λέει without slider, θα πατήσετε δεξί κλικ, άνοιγμα με, κάτω ή με το σημειωματάρι ή με το Notepad++, ό,τι θέλετε. Πάμε για πράγμα το σημειωματάριο. Πατάμε Ctrl και Α και μετά αντιγραφή ή Ctrl και C και πάμε εδώ πέρα που είναι το HTML του site μας. Καλό είναι βέβαια, προτού το κάνουμε αυτό, μήπως γίνει καμία βλακεία, να κάνουμε αποθήκευση αυτό το HTML. Οπότε κάνετε αντιγραφή όλο αυτό πέρα και το βάζετε σε ένα TXT file. Άμα γίνει κάτι, να βάλετε πάλι το παλιό. Τέλος πάντων, και αφού έχετε κάνει αντιγραφή από εδώ πέρα, όπως είπα, δεξί κλικ, το ανοίγουμε το Notepad ή το σημειωματάριο, ό,τι θέλετε. Πατάμε εδώ πέρα Ctrl και Α και μετά Backspace, να το σβήσουμε. Και μετά κάνουμε επικόλυση για να μπει ο νέος κώδικας. Βλέπετε εδώ πέρα τώρα είναι αυτό. Αν πατήσω αποθήκευση, περιμένουμε λίγη ώρα και πάμε τώρα να δούμε το μισό λεπτάκι το site, να δούμε το blog βασικά. Προβολήστε λογίου. Μισό λεπτά, περιμένουμε. Να το. Θα δείτε ότι πλέον έχει αλλάξει και υπάρχει αυτό το κάθετο μενού. Θα μου πείτε τώρα ναι. Θα μου πείτε τώρα εσείς ναι και καλά τώρα. Εμείς δεν θέλουμε όμως να λέει εδώ πέρα business, downloads και τέτοιες βλακίες, θέλουμε να λέει κάτι άλλο. Όπως είπε και ο φίλος μας στο Facebook πριν λίγο και λέει, θέλω να λέει για παράδειγμα γάτες, σκυλιά και τέτοια. Θα πάμε μισό λεπτάκι. Επεξεργασία HTML. Περιμένουμε λίγο να φορτώσει. Ξαναζητάω πάλι συγγνώμη για το θόρυβο. Και θα βρούμε μια λέξη που έχει εδώ πέρα στο στις κατηγορίες, τέλος πάντων. Για παράδειγμα home. Εδώ πέρα. Θα πατήσουμε εδώ μέσα. Θα πατήσουμε το Ctrl και το F και θα γράψουμε home. Θα πατήσουμε το Enter. Δεν είναι όμως αυτό. Για να μην ψάχνουμε για πολλή ώρα, θα γράψουμε downloads. Θέλουμε να βρούμε εκεί κάτω, είναι πολλά μαζεμένα. Θα καταλάβετε τώρα τι εννοώ. Downloads. Να το. Βλέπετε ότι εδώ πέρα είναι home, που είναι η αρχική σελίδα. Είναι μετά business λέει και έχει υποκατηγορίες internet, market και stock. Είναι αυτό εδώ πέρα. Business, internet, market και stock. Και είναι τα άλλα downloads και έχει μέσα διάφορα, άμα δείτε. Οπότε τώρα εσείς αν θέλετε να τα αλλάξετε και να βάλετε κάτι άλλο, εδώ πέρα για παράδειγμα θέλω να το ονομάσω εγώ αρχική. Αρχική. Εδώ πέρα να το ονομάσω, όπως είπε και ο φίλος μας, ζώα. Και από κάτω θα το βάλω σκύλος, γάτα. Γάτα. Κουνέλι. Και αν θέλουμε κι άλλο, απλώς κάνουμε αντιγραφή μια τέτοια γραμμούλα που έχουμε βάλει ένα ζωάκι. Αντιγραφή. Πάμε εδώ πέρα, πατάμε Enter και επικόλυση μετά εδώ. Και βάζουμε, αν θέλουμε κι άλλο ζωάκι, δεν μας πειράζει. Θέλουμε να βάλουμε και σκύουρος, ξέρω κι εγώ. Σκύουρος. Πάει εδώ. Πάνε με τα ζώα. Πάει η αρχική. Τώρα, θέλουμε να βάλουμε και κατηγορία, για παράδειγμα. Τι κατηγορία να βάλουμε? Να βάλουμε κατηγορία δέντρα. Φυτά, φυτά θα βάλουμε. Όπα. Ναι. Φυτά. Βλέπετε ότι εδώ πέρα όμως τώρα στην επόμενη κατηγορία εδώ πέρα που λέει downloads έχει τρία. Και μετά στο τελευταίο ανοίγει κι άλλο. Έχει δηλαδή υποκατηγορία στην υποκατηγορία, όπως να σας το εξηγήσω. Λοιπόν, αν θέλουμε να το αφήνουμε έτσι όπως είναι, αλλά για να το αφήσουμε έτσι δηλαδή να ανοίγει και τρίτη κατηγορία, θα πρέπει, όπως βλέπετε εδώ που είναι downloads, εδώ πέρα είναι, εδώ πέρα που λέει software,
λέει downloads, μετά λέει software. Να βάλουμε αυτό πέρα που λέει UL class children. Δηλαδή, για να καταλάβετε, μη σας μπερδεύω γιατί το ξέρω σας έχω μπερδέψει. Για να ανοίξει μια υποκατηγορία, θα πρέπει να βάλουμε αυτό εδώ πέρα που λέει UL class children. Αυτό εδώ πέρα είναι. Οπότε, αν εμείς δεν θέλουμε στο software να έχει κι άλλο μετά, σβήνουμε αυτή τη γραμμή. Αυτή. Σβήνουμε και αυτό εδώ πέρα που λέει UL class children. Το σβήνουμε. Και εδώ πέρα που βλέπετε ότι έχει γίνει κόκκινο, επειδή είναι για επιπλέον πράγματα, σβήνουμε και αυτό και το αφήνουμε έτσι. Και θέλουμε τώρα, αφού είπαμε φυτά, θα βάλουμε βασιλικός, υλικός, τι άλλο να βάλουμε, γαρδένια, δεν ξέρω κιόλας κανένα φυτό, γαρδένια και μαργαρίτα. Μαργαρίτα. Τέλος πάντων αυτό. Και βλέπετε ότι εδώ πέρα τώρα στο parent category έχει κι άλλα. Πιο πολλά. Λοιπόν, είναι αυτό που σας είπα. Όλο το ρόλο για να βγάλετε υποκατηγορία είναι αυτό εδώ πέρα που λέει UL class ISON children που λέει. Οπότε αν δεν θέλετε, θέλετε να τα καταργήσετε αυτά και να μην βγάζει κι άλλα, σβήνετε αυτό εδώ πέρα και σβήνετε και το UL class children που λέει. Εάν τώρα εμείς θέλουμε σε αυτήν που λέει parent category να έχει κι άλλα εδώ, για παράδειγμα να το ονομάσουμε τώρα αυτό, πώς να το ονομάσουμε, να το ονομάσουμε υπολογιστές. Και εδώ πέρα μας δηλώνει είναι υποκατηγορία, έχει κι άλλες κατηγορίες δηλαδή από κάτω και λέει, αν δείτε child category 1, δηλαδή είναι αυτό εδώ πέρα. Και εδώ πέρα για παράδειγμα να λέμε τι να λέμε εδώ, κουτιά. Μετά και άλλη υποκατηγορία σε εδώ και μας λέει sub child category 1. Δηλαδή σε αυτήν την κατηγορία που λέει child category 1 να υπάρχει και sub child category 1. Λοιπόν, για παράδειγμα εδώ πέρα αν θέλουμε να λέει κουτιά, μαύρα, άσπρα και κόκκινα. Μετά, αφού έχουμε φτιάξει αυτό, βλέπετε ότι εδώ κάτω δεν έχει στη δεύτερη child category κι άλλο. Άμα θέλουμε να προσθέσουμε κι άλλη υποκατηγορία, είναι πολύ απλό. Παίρνουμε αντιγραφή από εδώ πέρα, αυτό, αντιγραφή, και το βάζουμε εδώ κάτω, επικόλληση. Δεν είναι κάτι το δύσκολο, επειδή όμως τώρα εγώ δεν θέλω να βάλω κι άλλο, θέλω να σας δείξω μέχρι εδώ, και εδώ πέρα για παράδειγμα βάλουμε οθόνες, εδώ ποντίκια, ποντίκια και πληκτρολόγια. Μετά βλέπετε ότι εδώ πέρα λέει featured. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Άμα δεν το θέλουμε το σβήνουμε όλο αυτό, δεν μας πειράζει. Τώρα μπορεί εμείς να θέλουμε έτσι μέσα εδώ αυτό να ανοίγει ένα σύνδεσμα. Άμα δείτε εδώ πέρα εγώ στο άλλο μου το blog, μισό λεπτάκι να σας δείξω τώρα, στο άλλο μου το blog με τα προγνωστικά που έχω, φορτώσω μισό λεπτάκι. Για παράδειγμα εδώ άμα βάλουμε δείτε εδώ πέρα ότι εγώ στα διάφορα έχω βάλει υποκατηγορία και λέω μέσα καιρός και έχω βάλει link. Εάν θέλετε κι εσείς να βάλετε link, για παράδειγμα όπως με το παιδί θέλει να βάλει κάτι για φτιάξει σαν για προγνωστικά, μπορεί να βάλει άμα θέλει κι αυτός, όπως έχω κάνει και εγώ διάφορα καιρό, να βάλει τζίρο μέσα στοιχήματος και τέτοια. Θα κάνει αυτό που έχω κάνει κι εγώ, δηλαδή
Βλέπετε εδώ πέρα λέει, ναι μεν έχω φτιάξει εγώ εδώ πέρα την κατηγορία. Για παράδειγμα εδώ πέρα να βάλουμε στοίχημα. Και από κάτω ακριβώς λέει εδώ πέρα LI, λέει HREF. Πάμε εδώ πέρα και βλέπουμε ότι είναι αυτό εδώ πέρα, οπότε το κάνουμε αντιγραφή πάλι. Το βάζουμε από κάτω, να υπάρχουν, να θέλουμε δύο δηλαδή. Και εδώ πέρα που έχει αυτό πέρα μέσα το... Πού είναι? Αυτό πέρα που είναι το σχηματάκι, αυτό πέρα το σχεδιάκι. Βλέπετε, σε μένα δεν υπάρχει. Οπότε πάμε εμείς στο σβήνουμε. Μισό λεπτάκι να δω κάτι. Ναι, κάτι ξέχασα εδώ. Άμα θέλετε για να ανοίγετε link, εδώ πέρα που λέει στοίχημα, από κάτω θα βάζετε και ένα αυτό που λέει UL Class Children. Και από κάτω λέμε στοίχημα, αλλά εμείς θέλουμε να βάλουμε link. Οπότε ανάμεσα εδώ πέρα που είναι οι δύο γραμμούλες, θα πάμε, θα βάλουμε για παράδειγμα στοίχημα. Θέλουμε να βάλουμε το live score. Live score. Θέλουμε να βάλουμε αυτό. Ωραία. Κάνουμε αντιγραφή το σύνδεσμο, εννοείται. Και πάμε εδώ και το βάζουμε το σύνδεσμο μας. Και θέλουμε εδώ πέρα που λέει στοίχημα να το κάνουμε live score. Λοιπόν, πιστεύω ήδη πολλά έβαλα, οπότε πατάω αποθήκευση προτύπου. Περιμένουμε λίγο να φορτώσει. Αν σας βγάλει κάποιο error θα σας λέει σε ποια σειρά είναι να τα διορθώσετε. Και αν κάνω τώρα μια ανανέωση. Βέβαια το έχω βάλει πάρα πολλά τώρα για αυτό το blog και πρέπει να μεγαλώσω στο πέρα εδώ, θα μου δείτε εδώ πέρα. Αν σας το κάνει και εσάς αυτό θα πάτε προσαρμογή. Και είναι εδώ πέρα που λέει προσαρμογή εύρους, τώρα δεν είναι το κατάλληλο template αυτό. Και αν δείτε, βλέπετε σας βγάζει σκύλος, γάτα, κουνέλι, φυτά και σας έχει γενικότερα, αλλά εγώ έχω βάλει τόσο πολλά πράγματα που τώρα έχουν μαζευτεί όλα μαζί και έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας δείξω που με ρώτησε πριν λίγο το παιδί στο Facebook σελίδα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και ρώτησες. Λοιπόν, ελπίζω να βοήθησα. Εάν δεν το έχεις καταλάβει ακόμα ή οποιοδήποτε το έχει καταλάβει, μπορώ άμα θέλετε να σας το φτιάξω εγώ. Δεν θέλω κάτι, απλώς θέλω να μου το πείτε στο Facebook. Να μου πείτε, ξέρεις, έχω αυτό το πρόβλημα, δεν μπορώ να το καταλάβω το βίντεο. Και εντάξει, δεν το έξω εγώ πολύ καλά, δεν είναι ότι μπορεί και όλοι το καταλάβετε. Αν θέλετε μπορώ να σας κάτσω να σας το φτιάξω, δεν με πειράζει εμένα αυτό, δεν έχω κάποιο θέμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να το καταλάβατε όλοι. Και όπως είπαμε τα link θα υπάρχουν στο description. Μπαίνετε στο B-Templates και μπορείτε να καταλάβετε ποιο template έχει με κάθε το μενού. Και όπως είπαμε, αν θέλετε προγνωστικά, μπαίνετε στο Megabet. Έχουμε μεγάλη επιτυχία. Βλέπετε εδώ πέρα, χάσαμε και 26.000 ευρώ. Μπείτε άμα θέλετε να διαβάσετε εδώ πέρα πώς έγινε. Να την εικόνα, δεν λέμε ψέματα. Λοιπόν, αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, φίλοι μου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Γεια σας.